Μετά τον ορισμό της προδοσίας, σήμερα θα διαβάσουμε την Πατρώα Ουσία. Για να καταλάβουν όλοι αυτοί τι προδίδουν. Είναι το ιερό ελάνιο κείμενο της Πατρώας Ουσίας. Κάθε ανθρώπινο κύτταρο περιέχει γονίδια που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της ύπαρξης του ατόμου. Και κάθε γονίδιο βρίσκεται πάνω στις νηματοειδείς δομές των χρωματοσωμάτων, τα οποία φέρουν τον κληρονομικό κώδικα. Ο κληρονομικός αυτός κώδικας των χρωματοσωμάτων φέρει την Πατρώα Ουσία και ως προς τα σώματα και ως προς τα χρώματα. Και ενώ τα σώματα ως πυκνή υφή ενέργειας δίνουν τα χαρακτηριστικά του σαρκίου, τα χρώματα ως ενεργειακά φάσματα συχνοτήτων προσδιορίζουν, περιλαμβάνουν και αναλύουν δυνητικά και τα 11 μη υλικά μέρη του ανθρώπινου σώματος, ολοκληρώνοντας έτσι απόλυτα την ατομική σωματική δομή των 12 μερών κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτός ο ατομικός κληρονομικός κώδικας περιέχει στοιχεία και χαρακτηριστικά κοινά για όλους τους ανθρώπους. Ακριβώς αυτά τα κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει το ανθρώπινο γονιδίωμα που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους είναι η Πατρώα Ουσία, ως κοινός κώδικας κληρονομημένος από τους ομομήτριους θεούς δημιουργούς μας, με συνεπαγωγή την ταύτιση της Πατρώας Ουσίας θεών και ανθρώπων. Επειδή νομοτελειακά η δομή κάθε σώματος, προερχόμενο από το γένος μας, έχει 12 μέρη και το κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει 12 επιμέρους στοιχεία των 12 Ολύμπιων θεών δημιουργών μας, έτσι τα κληρονομικά στοιχεία της ανθρώπινης ουσίας από τους Ολύμπιους θεούς δημιουργούς είναι 12 επί 12, 144, σε ένα απόλυτα ολοκληρωμένο νομοτελειακά αιτιατό, με άδεσμα το 9, τον άνθρωπο. Ως κατάληξη της θεογονίας, αυτή η απόλυτη μαθηματική δημιουργική αρμονία της θεογονίας είναι αποτέλεσμα της προηγηθήσης τεράστιας νομοτελειακής κοσμογονίας, η οποία κληροδότησε σε κάθε ολύπια οντότητα 12 διαφορετικά κοσμογονικά στοιχεία κατά τη δημιουργία της, τα οποία περιλαμβάνονται στα 12 στοιχεία που προσέδωσε θεογονικά στον άνθρωπο, φτάνοντας συνολικά στη δημιουργική ολοκλήρωση 12 εις 12, με άθεσμα πάλι το 9, παρέχοντας τον κοινό κληρονομικό κώδικα του ανθρώπου την Πατρώα Ουσία του. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της θεογονίας και κοσμογονίας σε πληρότητα. Οι 12 Ολύμπιες δημιουργικές δυνάμεις, με τις μοναδικές ιδιότητες της η κάθε μία ξεχωριστά, μας κληροδότησαν την Πατρώα Ουσία, με αρχή γραμμής από το Άρη το Εν Όλων Φως, ώστε να είμαστε εντός γεωδεσίας ως υπαρτικά όντα. Οι δημιουργικές Ολύμπιες θεϊκές δυνάμεις είναι άφηλες και η ονομασία με την οποία τις επικαλούμαστε ως άνθρωποι αφορά την ιδιότητα της θεϊκής οντότητάς τους. Αυτές οι δημιουργικές δυνάμεις, ως κατασκευαστές του πλανήτη μας Δήμητρα, κατέχουν όλα τα μυστικά της κατασκευής του. Αυτή η γνώση μόνο από αυτούς μπορεί να δοθεί, όπως γινόταν τότε που υπήρχε επικοινωνία μεταξύ θεών και ανθρώπων. Αυτοί γνωρίζουν την τέλεια γεωδεσία και έδιναν τις απαραίτητες πληροφορίες στους ανθρώπους για τα σημεία που έπρεπε να οικοδομούνται οι πόλεις, τα μαντεία, και προσδιόριζαν όλους τους σταθερούς, ιερούς τόπους των ναών μας. Ο μόνος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ θεών και ανθρώπων ήταν μέσω της Πατρώας Ουσίας. Και όπως τότε έτσι και σήμερα, για ένα σχέδιο που πρέπει να εκτελεστεί από θεούς, ήρωες και ανθρώπους, η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μόνο μέσω της Πατρώας Ουσίας τους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία της δημιουργίας έχουν καθαρά δημιουργική λειτουργική απεικόνιστη στη συμπαντική μήτρα του Κίνας ίδιου, ο οποίος διαθέτει τη σύσταση της κοσμογονικής σύνδεσης, ακολουθώντας πιστά την θεία εξίσωση της δημιουργίας, έχοντας ο κάθε υπερίωνας ήλιος 12 αιώνες ήλιους και ο κάθε αιώνας ήλιος 12 πλανήτες στην αποτύπωση της θείας ιεράς δημιουργίας σε απόλυτο παραλληλισμό της εξίσωσης όσα άνω τόσα κάτω,
με καθαρά νομοτελειακό χαρακτήρα. Ολόκληρη δημιουργία, κοσμογονία, θεογονία και οτιδήποτε υπάρχει είναι αποτέλεσμα του αυθύπαρκτου, πρωταρχικού, αμέθεκτου νου και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ορίζεται δε ως ακίνητος, αενάως κινούμενος. Αυτός ο δημιουργικός νους είναι το άρρητο έλθιον φως, το αίτιο όλων των αιτιατών. Ως αιτιατών νοητών, η κοσμογονική δημιουργία περιλαμβάνει στοιχεία του πρωταρχικού αίτιου, του άρρητου ενός, τα οποία αποτελούν κληρονομικά στοιχεία της θεογονίας του ανθρώπου, φτάνοντας το μεγαλειώδες της πατρώας ουσίας του. Να έχει ρίζωμα απευθείας στην αρχική γένεση της καθολικής δημιουργίας, δηλαδή απευθείας στο άρρητο ένολον φως. Ως μέτοχοι του μέγιστου κληρονομικού αυτού κώδικα, μετέχουμε της ίδιας ουσίας κατά των μεριστών, ως απόλυτα προδιαγεγραμμένο στοιχείο τελείωμα αιτιατό του εαυτού, του ίδιου του άρρητου ενός, του υπέρτατου αυθύπαρκτου δημιουργικού νου και που εντός αυτού του νοητού περικλείεται ολόκληρη η δημιουργία. Ως άνθρωποι, έχοντας πατρώα ουσία με σημείο αρχικής δημιουργικής αναφοράς, το άρρητο εν, φέροντες μεριστών του αυθύπαρκτου πρωταρχικού νου, έχουμε ο καθένας ζωογόνο κοσμική ενέργεια, λειτουργική σε όλα τα διαστατικά επίπεδα που υπάρχουν. Αυτή η ενέργεια, ζωή στη γαία δίμητρα ως βίος, είναι μόνο μία εκδήλωση από τις εκατοντάδες χιλιάδες που υπάρχουν της κοσμογονικής δημιουργικής ενέργειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ανθρώπινη μορφοποίησή της. Αυτή η μορφοποίηση εντάσσεται στους νόμους και στους κανόνες του συγκεκριμένου διαστατικού χωροχρονικού, πεδίου και ενέργειας, όπου ζωή και θάνατος είναι ένα. Επειδή ο θάνατος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, με το θάνατο δεν τελειώνει η ενέργεια της ζωής, αλλά μεταλλάσσεται, παίρνοντας την αρχική της μορφή, με τις αρχικές δυνάμεις και ιδιότητες της. Ο θάνατος είναι το τέλος του βίου, δηλαδή μια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, της αιώνιας διάρκειας της γραμμής μίας ζωής, η οποία θα συνεχίσει να μορφοποιείται ανάλογα σε ποιο σχέδιο είναι εντεταγμένη. Για να συνεχιστεί η εκτέλεση του θείου σχεδίου, έτσι όπως έχει οριστεί από το θείο σχέδιο για όλα τα διαστατικά επίπεδα της κοσμικής ζωής. Η νομοτελειακά ανέλυξη του ανθρώπου λόγω πατρώας ουσίας είναι συνεχής κίνηση από το άρρητο ένολον φως. Όταν ο άνθρωπος τίθεται εκτός μεσότητος, βρίσκεται εκτός νομοτέλειας, δηλαδή εκτός της γραμμής σύνδεσης της πατρώας ουσίας του και βρίσκεται εκτός νομοτελειακού σχεδιασμού. Αυτό επιφέρει τεράστια καθυστέρηση στο θείο σχέδιο, με αποτέλεσμα να τίθεται σε πορεία αντίθετη της ανέλυξης, δηλαδή σε πορεία υποχώρησης, κατέληξης, κατάπτωσης στα βάθη του χρόνου, στην άβυσο της λήθης, σε μια πορεία χωρίς τοπικά όρια, όπως ακριβώς είναι χωρίς όρια η πορεία της ανέλυξης. Και όπως την πορεία της ανέλυξης την αντιστρέφει η εκτροπή του ανθρώπου από τη μεσότητα της ύπαρξής του, έτσι και η προσέγγιση του με τη μεσότητα αναστρέφει την πορεία κατάπτωσης προς την ανέλυξη. Σε μια πορεία κατάπτωσης, αν δεν υπάρχει εκούσια η μεταβολή της απονοήμονων, ή πλανητική οντότητα, ή γαλαξιακή, ή ενός ολόκληρου διαστατικού επιπέδου, ή ακόμα και ενός πολυδιαστατικού συμπλέγματος, τις αποφάσεις και τα όρια τα θέτουν μόνο οι θεοί δημιουργοί και η ιεραρχία της δημιουργίας που έχει θέσει το άρρητο εν. Η δημιουργία ως μονάδα έχει στα χέρια της τον έλεγχο του χρονοχώρου και όλες τις διαστάσεις και την υπερτεχνολογία ολόκληρης της δημιουργίας. Είναι σε θέση να σταματήσει άμεσα με ολικό αφανισμό ως ουδέποτε υπαρκτό κάθε τι που εκτρέπεται του θείου σχεδίου, εξαφανίζοντας κώδικες, αρχεία, μνήμες και στοιχεία της δημιουργίας του. Η δημιουργία επίσης ως μονάδα έχει την μοναδική δύναμη και δυνατότητα να μετουσιώσει και να μεταλλάξει ό,τι δημιούργημα εξετράπει του θείου σχεδίου και εξέπεσε της νομοτέλειας. Έχει την δύναμη να δημιουργήσει τέλειο περιβάλλον διαβίωσης σε τοπία που είναι σήμερα κρανίου τόπος. Είναι γεγονός ότι κάθε εκτροπή της νομοτέλειας και έξοδος από το θείο σχέδιο
έχει τρομακτικές, φρικτές και απόκοσμες επιπτώσεις για όλα τα νοήμοντα όντα και ειδικά για τον άνθρωπο και το όλο περιβάλλον. Είναι φρικτό. Η λύθη του ανθρώπου να δέχεται ως φυσική την καταστροφή του περιβάλλοντος του, τη φρικτή διαβίωσή του, την απομόνωσή του από το περιβάλλον του, την τρομακτική αύξηση της υβριδιακής παρουσίας σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές που μπορούν να βρίσκουν χώρο στις συνθήκες που προσφέρει στον άνθρωπο ο πλανήτης μας. Συνθήκες κατάπτωσης, οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται σε πτώση μέχρι οι δημιουργικές δυνάμεις θέσουν τα όρια για ολικό αφανισμό ολόκληρης της εκτός νομοτέλειας δημιουργίας ή να μετουσιώσουν και να μεταλλάξουν οτιδήποτε υπάρχει και λειτουργεί εκτός νομοτέλειας στον πλανήτη μας. Ως ομομύθι των θεών δημιουργών μας, άνθρωποι κατέχονται στην πατρώα ουσία που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά της ολικής δημιουργίας, γνωρίζοντας την θέση μας στη μεσότητα και προσεγγίζοντάς την, αντιστρέφουμε την πτωτική πορεία μας με κατεύθυνση προς την ομοτέλεια της ανέλυξης και επικαλούμαστε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πατρώας ουσίας μας να μετουσιώσουν και να μεταλλάξουν όλα στον πλανήτη μας που είναι εκτός νομοτέλειας. Ο άνθρωπος να πάρει τη θέση που του ανήκει στο φυσικό ορατό περιβάλλον του, να μεταλλαχθούν όλες οι αποστατικές ενέργειες σε νομοτελειακές, να αποκατασταθούν όλες οι γεωδετικές ενέργειες, όλες οι ενεργειακές πύλες της αρχικής δημιουργίας και όλες οι ενέργειες να συντονίζονται σε μία εκπομπή φάσματος αρμονικό και να αντανακλούν τη φυσιολογία της λειτουργίας του πλανήτη μας σύμφωνα με το θείο σχέδιο. Συντασσόμενοι με την πατρώα ουσία μας, επικαλούμαστε τη μετάλλαξη κάθε όντος το οποίο στερείται πατρώας ουσίας, να έχει τη δυνατότητα φυσικής και φυσιολογικής δυνατότητας επιβίωσης κάτω από τις συνθήκες νομοτέλειας. Επικαλούμαστε τη μετάλλαξη των δισεκατομμυρίων που βιώνουν σήμερα στον πλανήτη μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία ένταξής τους στην νομοτέλεια, κοσμογονία και θεογονία. Εντάσσονται στο θείο σχέδιο δημιουργίας, το οποίο έχει αφετηρία ως αρχικό σημείο δημιουργίας το άρρητο εν όλων φως και ολοκληρώνεται κλείνοντας τον απέραντο δημιουργικό κύκλο στο πρωταρχικό σημείο έναρξης, στο ίδιο το άρρητο εν όλων φως. Ακολουθώντας ο εν άνθρωπος αυτόν τον δημιουργικό κύκλο του θείου σχεδίου, ξεπερνά όλες τις δοκιμασίες και τα πάθη. Η γραμμή της ζωής του ταυτίζεται με την αλήθεια και τον άξονα των εράνιων πρωτοκόλων. Εκτελεί όλους τους άθλους της Οδυσσιάς του, στο άπειρο στερέωμα και σφυρλατείται από όλες τις κοσμικές συχνότητες, μέχρι να γνωρίσει και να νιώσει τα πάντα, τα αληθινά και τα δίκαια, πολεμώντας με την ελεύθερη βούλησή του να ενταχθεί και να προσεγγίσει την μεσότητα της νομοτέλειάς του, με την τήρηση των όρκων νόμων και συντονιζόμενος με τον αυθύπαρκτο δημιουργικό νου να αντιλαμβάνεται την δύναμη και την ευθύνη της ύπαρξης, ώστε να μηδενίσει κάθε πιθανό σφάλμα κατά την αναλυτική του πορεία. Το τέλος αυτής της νομοτελειακής πορείας είναι το τέλος του δημιουργικού κύκλου, το οποίο είναι ακριβώς η αρχή νέου θείου δημιουργικού σχεδίου, όπου το αιτιατόν γίνεται αίτιον, Θεός δημιουργός, και όπου το μεριστόν του νου γίνεται απόλυτο εν, με τον πρωταρχικό αυθύπαρκτο νου, εκεί που ο άνθρωπος έλει, ενώνεται απόλυτα με το όλον φως άρρητο εν. Κλείνοντας αυτός ο δημιουργικός κύκλος, όταν ο Έλλην άνθρωπος ενώνεται με το άρρητο εν θείον φως, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του θείου σχεδίου, που ουσιαστικά είναι η αναπαραγωγή και διεύρυνση του εαυτού του ίδιου του άρρητου ενός, με κοσμογονικές θεογονικές συνειδητότητες, βάζοντας τέλος στην άχρονη μοναξιά του. Αυτός ο διευρυμένος μεταμεριστά του εαυτού του αμέθεκτος πρωταρχικός δημιουργικός νους, πλέον ξεκινά την άπειρη, προγραμματισμένη, πραγματικά υπερκόσμια δημιουργία. Η πατρώα ουσία είναι αυτή που σε κάνει ένα με τα πάντα και τα πάντα να υπάρχουν μέσα σου. Αυτά δεν τα αναγνωρίζεις τώρα, γιατί είσαι μακριά από την πατρώα ουσία σου, αλλά την έχεις. Ζεις με την πατρώα ουσία σου, επειδή είναι συστατικό των πάντων και δικό σου και περιλαμβάνεται παντού. Η πατρώα ουσία σου είναι η ίδια η αθανασία σου,
που μόνο για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος του Θείου Σχεδίου και να φτάσεις και να ταυτιστείς με το άρρητο εν όλων φως, χρειάζονται δισεκατομμύρια χρόνια, επειδή αυτό είναι ο προορισμός σου, που σημαίνει η πατρόα ουσία σου είναι ο φορέας της αθανασίας του νοός σου, του ασυνειδίτου σου και της κοσμικής ενέργειάς σου. Πώς είναι δυνατόν να βρίσκεσαι μακριά από την πατρόα ουσία σου? Πώς είναι δυνατόν να αγνοείς την κοσμογονική θεογονική καταγωγή σου? Πώς είναι δυνατόν να μην γνωρίζεις το θείο σχέδιο της δημιουργίας σου? Πώς είναι δυνατόν να μην γνωρίζεις τον ιερό ύψιστο προορισμό σου? Ποιος είσαι που πρόδωσες την πατρόα ουσία σου? Ποιος είσαι που καθυστερείς το θείο σχέδιο? Ποιος είσαι εσύ που σκοτώνεις την ομοτέλεια? Ποιος είσαι εσύ που ακυρώνεις την αθανασία σου? Ποιος είσαι εσύ που σκοτώνεις το θείο δώρο, το περιβάλλον σου? Ποιος είσαι εσύ που προσβάλλεις το άρρητο εν όλων φως? Ως Έλλην άνθρωπος, νιώθω μέγιστη τιμή και αναγνωρίζω την πατρόα ουσία μου στα βάθη του χρόνου και στα πέρατα κόσμων και υπερκόσμων. Με επέλεξαν οι θείες κοσμογονικές και θεογονικές δυνάμεις να είμαι επίκεντρο του θείου σχεδίου. Τιμώ και θα τιμώ την επιλογή τους να είμαι Έλλην και να φέρω την πατρόα ουσία του γένους μου, που είναι γένος τους μέχρι τέλους, αναγνωρίζοντας την πατρόα ουσία μου. Ορκίζομαι να την τιμώ και να την προστατεύω με τη μεσότητα της ύπαρξής μου, τηρώντας τα ελάνια πρωτόκολλα. Επικαλούμαστε όλα τα στοιχεία της ουσίας μας, έως το άρρητο εν, να νιώσουμε το μεγαλείο και τη μεγαλοπρέπεια του Θείου Φωτός και να γίνουμε άξιοι, εφόσον επιλεχθήκαμε από Θείο Σχέδιο, να ενταχθούμε σε αυτό, τιμώντας την πατρόα ουσία μας. Επικαλούμαστε την επίγνωση του χαραγμένου σχεδίου του άρρητου ενός, εντός της πατρόας ουσίας μας, δώρο του άρρητου ενός στον καθέναν από εμάς, και τη μία αναγνώριση της πατρόας ουσίας μας ως βεβήλωση και ύβρι κατά όλων των δημιουργικών δυνάμεων αρχής γενωμένης από το άρρητο εν. Να αναγνωριστεί, να χαραχθεί, να τιμηθεί, γέννητο, γέννητο, γέννητο. Αυτός είναι Έλληνες, είναι το ιερό ελάνιο κύμνο της πατρόας ουσίας, το οποίο πραγματικά έχει μέσα του όλη τη δημιουργία. Πρέπει να το μελετήσετε σοβαρά, πρόταση-πρόταση, λέξη-λέξη, όλοι. Και οι άνθρωποι, αλλά και αυτοί που δεν έχουν την πατρόα ουσία, που όπως είδατε αναφέρει μέσα, αναφέρουμε μέσα σε αυτό, ότι επικαλούμαστε πραγματικά να αποκτήσουν και αυτοί πατρόα ουσία, για να μπορέσουν να ενταχθούν στην άπειρη του απείλου δημιουργία μας. Δύναμη φως.